Καλώ σα βρήκαμε και χρόνια πολλά. Χρόνια σα πολλά. Εν τω μεταξύ, πριν να μπούμε στο θέμα, επειδή είναι σχετικό, ε, θέλω να μου σχολιάσετε, κύριε Δαμιανού, ε, για αυτό το νερό το ακατάλληλο που ακούστηκε. Είχαμε και τον Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών προηγουμένω, ο οποίο μα μίλησε για 500 δείγματα όπου εντοπίστηκαν κολοβαχτηρίδια. Και κυρίω αυτά είναι από κοινότητε. Και συζητούσαμε για το ότι υπάρχουν γεωτρήσει σε κοινότητε. Ο ίδιο ο Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών λέει ότι γίνεται έλεγχο. Ε, αλλά θέλω να μου πείτε εσείς ως κοινότητε, τι μέτρα προστασίας παίρνετε. Ε, ασφαλώς γίνονται οι ελέγχοι ε, το χημείων του κράτους. Παίρνει δείγματα κάθε μήνα τα ελέγχη και επιπρόσθετα υποχρεώνονται τα κοινωτικά συμβούλια να κάνουν και ιδιωτικού ελέγχους. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν η ελέγχη αυτή τελικά δεν είναι σωστή, mm -hmm. Εμεί ακολουθούμε, τα κοινωτικά συμβούλια ακολουθούν τι οδηγίε του χημείου. Τι πρέπει, πώ πρέπει να το χλωριώσουν, τι πρέπει να κάνουν για να είναι το νερό κατάλληλο που δίνουν ναι. για ίδρυση. Γίνεται από εξειδικευμένα άτομα αυτή η διαδικασία τη χλωριώση, Φίλε. Υπάρχουν βεβαίω οι ποσότητε. Εκπαιδεύεται άτομο σε κάθε κοινότητα το οποίο έχει την ευθύνη να χλωριώσει το νερό. Δεν υπήρξαν κοινότητε στι οποίε εντοπίστηκαν παρανομίε. Από την δική σα τη γνώση, Όχι, που έχετε δεν έχουμε εσείς... κάποια ενημέρωση. Αντίθετα, ξέρουμε ότι το κρατικό χημείο είναι πολύ αυστηρό και όταν γίνονται οι ελέγχοι και από το υγειονομίο, τότε υπάρχουν οι Αυτά τα κολοφοκτηρίδια από πού μπορεί, μπορεί να προήλθαν, λέτε εσεί. Ε, τώρα, εξαρτάται και πού βρίσκεται η γεώτρηση από την οποία ε, τροφοδοτείται το τυπόζητο. Ναι. Είναι αυτό που λέμε ότι. Ε, πάση περιπτώσει, το πιο λίγο πρέπει να γίνει να γίνουν αποχαιρετικά συστήματα σε όλε τι κοινότητε. Ιδιαίτερα στι ορεινέ. Παρόλο που εκεί δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα εκεί που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση, yeah. όπω θα πρέπει κατά σύμπλεγμα να γίνουν άμεσα ε, ε, τα αποχαιρετικά. Yeah. Διότι ενδεχομένω ε, να μολύνεται mm -hmm. από τότε. Ε, υπάρχουν γεωτρήσεις δηλαδή οι οποίε είναι κοντά σε γεωργικές καλλιέργειες ή σε κοπάδια ε, Σε όλη την Υπέθρο υπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες Ναι ε, Αντιλαμβάνεις Ναι δη... αλλά πρέπει να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας έτσι ε, Λόγιστον αυτόν προνοεί η Ευρωπαϊκή υπεθρο υπαρχουν γεωργικες καλλιέργειε. ναι ναι αλλα πρεπει να υπάρχει ασφαλεία. ετσι αυτό ασφαλείας ε, Τώρα Υπάρχει ασφαλεία. τωρα υπαρχει εκεί που πρέπει να διατηρείται αυτή η απόσταση ασφαλείας ή όχι είναι ένα ζητούμενο. Αν είναι γεωτρήσεις παλιές είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι. Ε, το ζητούμενο είναι κατά πόσον ε, η οχι ειναι ενα ζητουμενο αν ειναι γεωτρησεις παλιε ειναι και αυτο ενα θεμα το ζητουμενο ειναι κατα ποσον η χλωριωση που γίνεται στο τέλος όπως και να ό,τι και να συμβαίνει με την πηγή με την γεωτρήση η χλωρίωση που γίνεται αν δίνει ε, Ναι, αλλά προφανώς δόνη, για να πανε... πει αυτή η ζώνη προστασίας η ζώνη ασφαλείας Σημαίνει ότι επιδρά στην ποιότητα του νερού. Ε, δεν ξέρω, κύριε Κυριακό, και εσεί ασχοληθείτε με κάτι. Αν μου επιτρέπετε, ναι. ε, μια και έτυχε το θέμα, ναι, και αν μου επιτρέπετε να πω και το χωρί. είναι ναι, μια ναι, ναι. σύσκεψη ε, πρόσφατα, πριν περίπου μία εβδομάδα, στο γραφείο του Κιδεμόνα των Τουρκοκυπριακών ε, για ένα συγκεκριμένο χωριό τη επαρχία Λεμεσού, όπου έχει τη δική του γεώτρηση και διεφάνει ότι γύρω από τη γεωτρισίνη υπάρχουν κτηνοτροφικέ μονάδε, υπάρχουν κτινοσφαγία, ναι. υπάρχουν διάφορα. Και μάλιστα ε, ε, αυτόν προ... δημιουργά και πολύ περισσότερα προβλήματα όταν η γη είναι τουρκοκυπριακή mm -hmm. και ε, αντιμετωπίζει προβλήματα ο κοινοτάρχη ω προ το κατά πόσο η, τα, νερά, τον, τα υπόγεια νερά ναι. ε, θα μολυθούν ή είναι μολυσμένα. Ε, λόγω του ότι βρίσκονται αυτέ οι, οι κτηνοτροφικέ ε, μονάδε. Ναι. Φανταστείτε ότι είναι. Ε, είναι το ότι μεταφέρεται στο έδαφο και στον αέρα. Σίγουρα. Όταν δηλαδή... είναι τόσο κοντά, κύριε Κυριακού, νομίζω είναι αυτονόητο. Ε, σίγουρα, αλλά. Δηλαδή... Ε, ε, δεν είναι Πα, βέβαια θέμα τη Ένωση και των Ναι, αλλά εκείνο που λέμε εμεί είναι το εξή. Αφού διαπιστώνεται κατά επανάληψη ότι αυτό το νερό μολύνεται, πρέπει το κράτο, η συντεταγμένη πολιτεία, να δώσει μια λύση. Ναι. Θα πρέπει. Ή να μεταφερθεί νερό από κάπου από ένα ξέρω εγώ ιδανικό κυβερνητικό έργο ή να γίνει μια γεώτρηση νέα εκεί όπου τηρείται η χρήσιμη κυβερνητικο εργο η να γινει μια γεωτρηση έτσι που να μην υπάρχει πολλή. Ναι, Αλλά σύμφω. και το άλλο που διερωτούμε εγώ είναι αυτό το θέμα, έχει αναγγελιστεί τώρα τελευταία που συζητείται και το θέμα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης Μαι. και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την διαχείριση του νερού που είναι ένα επίμαχο θέμα το οποίο εμείς έχουμε πει ως Ένωση Κοινότητα σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε και δεν θέλουμε δεν δεχόμαστε να περάσει Θεωρείτε δηλαδή σπέρα... ότι κάποιοι σκόπιμα το έβγαλαν προς τα έξω τώρα για, δε... για να υποδείξουν ότι δεν πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση κύριε Δαμιά Όχι, όχι, δεν είναι αυτό που είπα Είπα ότι ω Ένωση Κοινωτήτων έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Μαι. Και έχουμε θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές ως προς τις αρμοδιότητες που θα περάσουν στο λεγόμενο υπαρχιακό Μάλιστα. σύμπλεγμα, το οποίο ως νομοσχέδιο έχει κατατεθεί και βρίσκεται στη Βουλή για ψήφιση. Ναι. Το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων να πάρει και τη διαχείριση του νερού Παγκύπρια. Ναι. Σε κάθε επαρχία. Ναι. Αυτό το πράγμα εμείς τεκμηριωμένα έχουμε πει ότι δεν θα λειτουργήσει όπως έχει... Φαίνεται να, ε, μέσα από τον νόμο να περνάει στο υπαρχιακό σύμπλεγμα, γιατί υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Πρώτα-πρώτα εξυπηρέτηση. Ε, είναι άλλο το... θέμα νομίζω. Ναι, είναι άλλο θέμα. Είναι αλλά... Άλλο θέμα και... Α, ναι, αλλά μηπω καταλήγουμε ότι στο τέλο, ακριβώς επειδή φαίνονται αυτές οι γεωτρήσεις να έχουν μολυσμένο νερό και να μην είναι καλή ποιότητα που προσφέρεται στου κατοίκου των κοινοτήτων αυτών. Άρα η διαχείριση του θα πρέπει να περάσει κάπου αλλού. Ναι. Ε, μα ε, ε, μου το συνδέεται. Μου είπατε προηγουμένω, Όχι, δεν το συνδέω, Μου το συνδέσατε μόλι τώρα, κύριε Δαμιανού. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να σα ανησυχεί αυτή τη στιγμή ανησυχεί, στιγμή, ναι. είναι η ποιότητα του νερού που φτάνει στα σπίτια των κατοίκων τον κοινοτήτων σα. Έχετε ευθύνη οι Είναι μεγαλύτερο έχουν το ναι. πρόβλημα. Ε, ε, δεν έχει να κάνει ούτε με συμπλεγματοποίηση, ούτε με ε, τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Ναι, ναι. ναι. Είναι αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου. τα Λέρα. οποία είναι δημοσιευμένα λέμε. Το Χημείο. Εμεί λέμε ακριβώς Ακριβώ. Κλείνω ενώ ταυτόχρονα δίνω και λύση. είναι η πρώτη φορά που βγάζουμε θέματα προ τα έξω με μολυσμένον, όχι μόνο στι κοινότητε, και στην πόλη να έχει τύχει Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ανακοινώθηκε ότι εντοπίστηκε η χύψη ποσότητα κολοβακτηριδίων. Στο νερό. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, αλλά τώρα βλέπετε σκοπιμότητα. Ο τη... έχει ο είναι με ένταση που παρουσιάζεται αυτό είναι... το διάστημα. Εγώ σήμερα το είδα, δεν ξέρω αν τις προηγούμενε ημέρες είχε για... ανάλογο δημοσίευμα για το μολυσμένο νερό. Και σε διάφορες σκέψεις που έγιναν, έχουν τοποθετηθεί διάφοροι εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών και έχουν πει... Προβάλλουν το θέμα ότι υπάρχουν μόλι. Ε, Μα ε, υπάρχουν, είναι, δεν είναι ψέματα. Ναι, αλλά ναι. εμεί λέμε, αφού το χημείο το ίδιο, τότε τι μέτρα παίρνει όταν διαπιστώνει το κρατικό χημείο και οι υγειονομικέ υπηρεσίε ότι αυτό το νερό είναι εμπολισμένο, Ε, φαντάζομαι, θα πρέπει να υπάρχουν και μέτρα που ναι, πρέπει εσείς να λάβει. Εσύ μαζί του για. Ακριβώ. Άρα είναι δεν το θέμα τη χλωρίωση. Δεν λαμβάνουν όταν κάποιο παρανομεί. Ναι, είναι το θέμα τη ε, χλωρίωση. Και από εκεί και πέρα, αν δεν είναι δυνατόν να γίνει η ποιότητα του στο επίπεδο εκείνο που μπορεί να πίνει ο άνθρωπο, τότε πελούνται άλλα μέτρα. Ε, τι, τι, τότε μέτρα. Το τα διεσίσεις. Διεσίσεις. τι μέτρα να κλείσει. Τι μέτρα. Να κλείσει, να βρει άλλο τρόπο να πάρει νερό για να υδροδοτείται η κοινότητα. Και αυτό υπάρχουν να. και συντεταγμένε υπηρεσίε του κράτου. Να βρει άλλο ή να κάνει άλλη γιότρηση που το νερό να είναι κατάλληλο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι για τι κοινότητε το ανοίγουμε λίγο το θέμα και με συγχωρείτε, αλλά είναι σοβαρό το θέμα. Ε, Καταλαβαίνω Σοβαλούν ότι για το επίδομα η σκη... Όλα είναι σοβαρά που έχουν να κάνουν με την ΕΠΕΣ. Έχουν υπέθρο, να κάνουν και, και με τα συμβούλια σπουργα... ναι, και για το γιατί είδε... που πρέπει να ενταχθούν, διότι οι μερικές κοινότητε δεν εντάσσονται. Οι άλλε. δεν εντάσσονται διότι... λόγω του κόστου. Ε, βέβαια. Ε, 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 είναι... γι αυτό. Άρα... Να, να καθαρίσουμε. Καταρχά. Δεν ξέρω αν μπορεί, αν έχει τη δυνατότητα το Συμβούλιο, το Προμήθεια, να τα καλύψει όλε τι κοινότητε τη επαρχία μέχρι και τι ορεινέ. Αυτό Α. λέει η ετήσια έκθεση ε, που δίνεται στη δημοσιότητα ότι είναι ε, και θα πρέπει να είναι και το λέει και το Συμβούλιο προμήθεια ότι θα πρέπει να είναι στην δικαιοδοσία του και οι ίδιες οι κοινότητε γιατί για να αποφεύγονται τέτοιου είδου θέματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα του νερού. Εσεί ο ίδιο είπατε προηγουμένω ότι ναι, υπήρξαν δηλαδή, σκρινότητε που ήταν πεπαλαιωμένα. Το Συμβούλιο, Συμβούλιο προμήθεια μπορεί, μπορεί να καλύψει τι ορεινέ κοινότητε να δώσει νερό. Εσείς επειδή σε δεν μπορεί να την καλύψει, δηλαδή. Όχι, άλλο λέω. Αν είναι εγώ... επειδή είναι πιο φτηνών, ε, κύριε Δαμιανού Εάν μπορεί να τις καλύψει. Και αν, και αν ικανοποιούνται. Δεν είμαι διευθυντή τη υπηρεσία. Από τη στιγμή που λέει το, η υπηρεσία όμως, ότι μπορεί να το κάνει, δεν έχω λόγο να τον αφισβητείτε, όμω, εσεί. Όχι, ότι μπορεί να καλύψει. περάσει η Η δικαιοδοσία του Υπουργείου Ατοπρομήθεια με ποια έννοια. Με την έννοια του να μεταφέρει νερό από. Μεγάλα υδατικά έργα στι ορεινέ κοινότητε. Δεν ξέρω πώ υπάρχουν... θα τα μεταφέρει ε, Εδώ τα υπάρχουν... Αυτό <σχει> που ξέρω είναι ότι εσεί κάνετε τι γεωτρήσει γιατί είναι οικονομικά πιο συμφέρον ή προμηθεύεστε από ιδιώτε νερό. Έτσι, αγοράζεστε. Το οποίο ελέγχει. Απογειώτρηση. Ναι, λοιπόν. ε, εντάξει. Και, και σε αυτού του ελέγχου δεν είναι πρώτη φορά που Είναι να ανα... αναγάγουμε και τι. Είναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κοινότητε. Δισε... Ακριβώ. Υπάρχουν και κοινότητε οι οποίε πραγματικά και μικρέ κοινότητε οι οποίε έχουν οικονομικά, μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Ωραία. Άρα είναι μια πιο συμφέρουσα λύση. Δεν είναι τέλος, το αποδοτικό τέλο η υδατοπρομήθεια. Δηλαδή αυτό που κοστίζει ναι. και επιπρόσθετα με κάποιο ποσό που χρεώνει για μελλοντικέ επιδιορθώσει και δεχομένω και αλλαγή του δικτύου ίδρυυση, το οποίο είναι πεπαλαιωμένο, ναι. όντω, ε, και χρειάζεται διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει: Πάνω από 30 χρόνια το δίχτυο πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Κύριε Ζωκράτου, ναι. ε, ε, κάτι έτσι, και να μην μας φάτε και το χρόνο μα μετά. Ναι, ε, θα το δώσουμε. Απλώ ήθελα τη... να, να πω το εξή: Ότι η Ένωση Κοινοτήτων θα πρέπει να κοιτάξει πώ θα πιέσει, πώ θα πιέσει, να αναλάβει περισσότερε ευθύνε και υπευθυνότητε. Mm -hmm. Διότι μετά τη σύσκεψη που έγινε, ο κυδεμόνα τουρκοκυπριακό είναι ο Ι και ο Ένα. Και δεν μπορεί, κανένας, δεν μπορεί κανένα κανένας να τον ελέγξει, ακόμα και ο κοινοτάρχη, δεν μπορεί να ελέγξει αυτά όλα τα υποστατικά που δίνουν άδειε. Και φυσικά δεν μπορείτε η Ένωση Κοινοτήτων να μπουν πάνω του, από ό,τι καταλάβω. Ναι. Και ο καθένα χτίζει όπου θέλει, ό,τι θέλει. Και στο τέλο έχουμε αυτά τα προβλήματα, είτε των νερών, είτε οχληρία, είτε οτιδήποτε άλλα σκουπίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα αυτό. Παρακαλώ, να δείξουμε και τη φωτογραφία. Ε, όπου μια κοινότητα, δεν ξέρουμε το όνομα τη, ε, έχει δώσει δώρο ε, για τα Χριστούγεννα, φαντάζομαι, σε κλήρωση. Ε, έναν αρνάκι. Ε, η φωτογραφία είναι, είναι από το Πάσχα μπέρση και βάλαμε και φέτο φωτογραφίε. Ήταν ε, σε κάποια κοινότητα, Ναι, και Έχει γίνει στάση. το ίδιο, επαναλήφθηκε. Ε, ε, φέτο επαναλήφθηκε με διαφορετικό τρόπο ε, και βάλαμε και κατσικάκι μπέρση κτλ. Και, ναι. και εμεί ε, καθηγόντω πλέον, διότι αρχίσαμε μια πολιτική πλέον, η οποία. Ε, δεν θα μείνουμε πλέον στο να παίρνουμε τηλέφωνο τον κοινοτάρχη ή τον δήμαρχο για να του λέμε: Ξέρετε, αυτό που κάνετε είναι παράνομο. Ναι. Ε, προληπτικά αρχίσαμε πλέον να λέμε τα πράγματα με το όνομα του για ναι. να σταματήσει. Ναι. Λοιπόν, και φέτο είχαμε πολύ ο οποίο μα κατήγγειλε σε συγκεκριμένη κοινότητα, την οποία γνωρίζει αυτό, αλλά δεν μα την είπε εμά. Ναι. Κάποιο άλλο πουλούσε ε, ναι. δημόσια κουνελάκια. Κάποιοι άλλοι δίνανε για δώρα το Χριστουγέννο κοντοπουλάκια, τα μικρά ναι. αυτά. Ναι. Και έτσι είπαμε ότι πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουμε μία διαφορετική προσέγγιση με ό,τι αυτό σημαίνει, διότι κάποιοι μπορεί να πούν ότι «Κύριε, δεν είμαι εγώ που το κάνω, το κάνει ο Τάδε, το κάνει ο Χαζιπετρίς και Μάλι. πάει και πάει». Κύριε αυτό... Δαμιανού, θέλετε να μας πείτε λίγο τη θέση των κοινοτήτων, πάνω στα θέματα που έχουν να κάνουν. Ε, το ξέρουμε όλοι ότι είναι παράνομο πλέον να σφάζεις το σπίτι σου ή το τραπέζι σου, έτσι... Είναι μια συνήθεια που είχαμε ε, παλαιότερα, διαχρονικά στα χωριά, στι κοινότητε, για το παραδοσιακό το τραπέζι, λέγαμε και όλα αυτά. Αλλά έχουν αλλάξει οι προποθέσει και διαδικασίε από τη στιγμή τη ένταξη μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ενώ δίνονται δώρα για το τραπέζι, ξέρετε, η θανάτευση του ζώου θα πρέπει να γίνεται, λέμε, με τρόπο με τον οποίο να μην του προκαλεί πόνο. Ε, σε ένα σπίτι, ε, οποιοδήποτε σπίτι, ενώ έχει κοινότητα, κανεί δεν μπορεί να το διασφαλίσει αυτόν, αλλά ούτε και τα θέματα υγιεινή. Έτσι. Λοιπόν, πετε μα εσεί για αυτά τα δώρα που δίνονται από τι κοινότητε. Τώρα, ε, αν εννοούμε δώρο που δίνει το κοινοτικό συμβούλιο σε κατοίκου τη κοινότητα. Ναι. Ε, τι εννοούμε ακριβώ το δώρο. Εγώ βλέπω μία φωτογραφία εδώ, τάξη, η οποία είναι. αντιλαμβάνομαι καλή. Είναι. είναι ε, δεν είναι αποδεκτή αυτή Ακόμη και να το καταναλώσουν. Και <laughs> Ακόμη και να το καταναλώσουν Για... ο έξυπνο που είχε αυτή και την ακόμα που έχει γράψει, νηλιά, πάνω να γράψει πάνω δώρο. και πάνω. πάνω. Όποιο ναι. και να το έχει γράψει αυτό. Ε, τώρα δεν ξέρω πώ εμπλέκεται όπω ένα κοινοτικό συμβούλιο. Δηλαδή μια το... κοινότητα. ότι ε, ε, έγραψε... είναι μια γιορτή τη κοινότητα. Γιατί υπήρξαν και περιστατικά όπου έγινε σε γιορτή τη κοινότητα. Και δίνεται ω δώρο σε μια κλήρωση εορταστική. Κάτι τέτοιο ε, σαφώ αφορά την, ε, την κοινότητα. Σαφώ αφορά και το κοινοτικό το συμβούλιο. Γιατί δηλαδή, όταν το κάνει ένα κυνηγετικό ε, σύλλογο ή αν το κάνει ένα σύλλογο, οποιοδήποτε σύλλογο και γίνεται στην κοινότητα και η κοινότητα η οποία ε, είναι η αρμόδια αρχή όσον αφορά την ευημερία, τον νόμπερ ευημερία ή όσον αφορά τα παραγωγικά ζώα, ε, κάποια ανευθύνη έχω ε, ναι, ναι, α πούμε. Ναι. Δεν Λάξτε. λέω ότι Λάξτε. δεν επιλαμβάνονται αλλά. Ε, ε, είναι καιρό να ευαισθητοποιηθούμε όλοι. Κύριε Κυριάκου, εγώ αντιλαμβάνω με τι ευαισθησίε σου και σα χαίρομαι για τι προσπάθειε που καταβάλει για θέματα προστασία και ευημερία των ζωών όμω. Αρμόδια αρχή, δεν είναι το θέμα. Δεν είναι θέμα ευαισθησία μόνο. Την ευαισθησία την έχει ο κύριο Κυριακού ή και πολλοί άλλοι πολίτε. Υπάρχει αυτό το ρεύμα των μεγάλων πολιτών. Αρμόδια αρχή, αρχή δεν είναι το κοινοτικό συμβούλιο με βάση τον νόμο. Ναι. Ό,τι διαχειρίζεται οι κοινωτικές υπηρεσίες, του κράτους και είναι και η, συντονιστή, η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερία στο Ζώο. Για ποια ζ... από τι δύο νομοθεσίε λέτε, περί ευημερία προστασία και ευημερία στο, στο Μάλιστα. Αυτό είναι ο νόμο που καθορίζει και του ρόλου και τον λόγο που έχουν και ποιοι τον έχουν. Ε, από εκεί και πέρα, το Κοινοτικό Συμβούλιο. Σημαίνω ναι. Ένα λεπτό για να το ξεκαθαρίζουμε. Ο, περί προστασία και ευημερία στο Ζώο. Ε, υπεύθυνοι για την εφαρμογή τη νομοθεσία ε, τη συγκεκριμένη. οι κτινιατρικέ και οι κτινιατρικέ. Και ο, ο Περισκύλο είναι, είναι η Βάλιστα. Βάλιστα. Λοιπόν. Άρα ο Σκυρότη. και οι συσκευασμένοι για την ευημερία των εσεί να αυτό. μην είστε υπεύθυνοι όταν δίνετε από κοινωτικό συμβούλιο, γιατί ήταν αποκλήρωση του δηλαδή, κοινωτικού συμβουλίου, επειδή θα προκύψει σε λίγε μέρε, βγάλανε ένα σκύλο δώρο στην Ελλάδα. Κάνανε ακριβώ το ίδιο πράγμα. Αν αυτό συμβεί σε μια κοινότητα τότε θα έρθουν να πούμε, α, επειδή είναι ο Περισκύλο νόμων και επειδή είναι εφαρμογή, έχει το πηγή αυτοδίκη, άρα η κοινότητα, είμαστε okay. οκ. δεν είναι το, <στα> <τόποτα> το ζητούμενο. <στα> το, <στα> <τόποτα> το ζητούμενο. Έκανα διόρθωση <στα> σε εκείνο που ακούστηκε, κύριε Κυριακού, ότι από την αρχή Λέβαια. δεν έχετε την εποχή. Δεν έχετε ότι δεν είναι. Μάλιστα. Έχετε για το σχήμα. Έχει υποχρέωση. Γι' αυτά όμω. Καλά, Η υροδρομίε, για παράδειγμα, τα οποία είναι ζώα τα οποία δεν εμπίπτουν, είναι ζώα τα οποία γίνονται αεροδρομίε και βλέπει τον άλλο να μαστιγώνει το γαϊδούρι, να μην είναι μεταλλωμένο, να έχει διάφορα. Ποιο αναλαμβάνει την ευθύνη σε αυτήν την περίπτωση. Λοιπόν, διοργανώνουν χρειάζε... οι κοινότητε, δεν διοργανώνει ο σύλλογο. Σε αυτέ τι περιπτώσει η νομοθεσία δυστυχώ και θα το πω δεν είναι σαφή. Ναι. Χρειάζεται να διασαφηνιστούν αυτές, λεπτο... αυτές οι λεπτομέρειες, να αυτές τις λεπτομέρειες. Δηλαδή αν εφαρμόσει το άθρο 11 του περιπροστασία και ευημερία των ζώων νόμων, τότε είσαι καθόλου στα πλαίσια του νόμου. Ναι. Ε, εξ όσων γνωρίζω όμω, έχουν προωθηθεί ή έχουν συνομολογηθεί οι κανονισμοί και έχουν προωθηθεί και βρίσκονται από τι ιατρικέ υπηρεσίε που είναι αρμόδια αρχή στην Γενικό Ισαγγελία, στην Υπηρεσία για νομοτεχνικό ελέγχο που τα διευκρινίζει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν απαγορεύει παραδείγματο χάρη να είναι ένα ε, κρεοπόλη ε, πει σε ένα σύνδεσμο, σε ένα σωματείο, διότι αυτό το έθιμο του να βάζουμε αρνή σε κληρώσει κατά τι γιορτέ των Χριστουγέννων ή του ε, Πασχαλινέ. Ε, γίνεται συνήθω από σωματεία συντέσμου, από συντέσμου γονείων, όχι από τα κοινοτικά συμβούλια. Ε, εάν ένα κρεοπόλη πει ότι. Είναι σε εκδήλωση κοινοτικού συμβουλίου, κύριε Δαμιά. Του Κοινοτικού Συμβουλίου. Και είχε λακιοφόρο εκδήλωση. Είχαμε λάβει και πρόσκληση πέρσι για το συγκεκριμένο το θέμα. Και είχε, ναι, αλλά έχει σημασία εάν εφαρμόζεται, λέω, το άρθρο 11 του νόμου. Το οποίο λέει. Το οποίο, α το διαβάσω, τι λέει. Αν έχει εξασφαλίσει την άδεια, διότι χρειάζεται άδεια για να. Ε, και λέει σαφώ ότι θέλει γραπτή άδεια τη αρμόδιας αρχή. Ε, για, να δι, για να διοργανώσει δημόσιου διαγωνισμού ή συναγωνισμού, δημόσιε εκθέσει και επιδείξει ζώων. Είναι εκθέτη ή να επιδεικνύει ζώα στο κοινό για εμπορικού διαφημιστικού ή διακοσμητικού σκοπού. Ακόμα νομούς. και φωτογράφηση και βιντεογράφηση. Λοείται ότι η αρμόδια αρχή πριν εκδώσει τη σχετική άδεια πρέπει να επιδεικνυει στο κοινο για εμπορικου διαφημιστικου η ότι λήφθηκαν διάδεια πρεπει να ικανοποιηθει οτι ληφθηκαν ολα τα εκδικριώμενα μέτρα mm. τόσο για την ευερία και σωστή μεταχείριση των ζώων, όσο και για την παρεμπόδιση τη ελευθερία. Λοιπόν. Σοφή αυτό... ευημερία και καλή μεταχείριση των ζώων σα υποδεικνύει συγκεκριμένη στιγμή. Σίγουρα ιστορικής. το έχω πει προηγουμένω και μόνο που γράφτηκε. Όμω αυτό το πράγμα δεν το βλέπω να είναι εκτεθειμένο εκεί που υπάρχει κόσμο και είναι διμένο κάπου εκεί που θα γίνει η κλήρωση. Ή εν πάση περιπτώσει το βλέπω να είναι μέσα σε ένα υποστατικό με το κάγκελο. Ε, διασφαλίζει να μην διαφύγει Άρα επιτρέπεται να, να γράψουμε δώρο και να το ευτελίσουμε. Ε, ε νομίζω, Όχι, δε, νομίζω, αυτό, το έχω θα πει. Πάμε, θα διατεθεί. Ε, το έχω πει αυτό ότι υπανα... αυτό πράγμα είναι απαράδεκτο κυρία, και καταδικαστέο. Ναι, και μόνο που αλλά, έχει γράψει. Συγγνώμη, να πούμε κάτι. Το έχει αναγνωρίσει. Αλλά όσο, όσον αφορά το υποσταλικό. Να πάμε και παρακάτω. Αρκεί να σα πω ότι υπάρχουν 45 νομοθεσίε όσον αφορά την ευημερία των ζώων. Και μιλάμε και για τα παραγωγικά, τι αγελάδε, τι κατσίγε, τα πρόδαπα, τα σφαγεία κτλ αυτόν το ζώο δεν έχει καμία σχέση να είναι σε αυτόν τον χώρο, γιατί μετά πάμε στον τον νόμο που αφορά για το θέμα της, του ενσταυλισμού. Και το ζώο αυτό δεν το πιάνεις από το, από το στάβλο του ή από το μονάδα που είναι εκεί, να το πάρεις για να κάτσεις για με, ξέρω εγώ πόσες ώρες, μέχρι να γίνει η κλήρωση κτλ. Πάμε σε άλλη νομοθεσία. Mm -hmm. Άρα ξεκινούμε από την αρχή νότη. Αναγνωρίζει οι κοινότητε εδώ ότι ναι, μεν η νομοθεσία, και το άθρο 11, το οποίο απαγορεύει τη, τη δημόσια ας πούμε, διαπόμπευση του και ζώου, φωτογράφηση ναι. κτλ. Αλλά νομίζω ότι εδώ πρέπει να συνεργαστούμε, ούτω ώστε η κοινότητα η οποία. Οι περισσότερε κοινότητε. Μπορώ να σα πω ένα παράδειγμα που έγινε πριν, πριν ένα χρόνο, όταν είπαμε ότι βρέθηκε ένα κύλο κρεμασμένο και ήταν μεταξύ κυπερούντα. Θυμούμε και, το ναι. και, ε, και του, του κακοπετριά. Και με πήρε ο Γινοτάρχη και ε, ε, ορίε του γιατί λέει προσβάλλα το χωριό, όπω έγινε και με τα Λεύκαρα. Ναι. Άρα οι ευαισθησίε υπάρχουν, αλλά όταν βγάζουμε ανακοίνωση και λέμε κάποια πράγματα, δεν το βγάζουμε για να κακίσουμε, αλλά για να διορθώσουμε. Εμεί θέλουμε πραγματική συνεργασία. Ναι. Όχι να βγαίνουμε εμεί τα μέσα και να λέμε. Και ο κόσμο βέβαια μα κατηγορεί, γιατί έγινε μια ευθανασία σκύλου που δάγκωσε ένα μικρό παιδάκι. Και ξέρετε τι μα κατηγορούν, Ότι λέει δεν κάναμε τίποτα να σταματήσουμε. Είναι ευθανασία. Ενώ εμεί κάναμε πάρα πολλά και διέταξε και ο Υπουργό να γίνει έρευνα mm -hmm. προ τιμήν του Υπουργείου Γεωργία, αλλά δεν μπορούμε να τα τρέχουμε όλα, διότι είμαστε και θελοντέ. Μάλιστα. <Ραλίξι> Κύριε Σοκράτο, Εγώ ε ναι. μιλάμε ότι ε γράφει η κοινότητα, έγραψε σε αρνή. Ναι. Μιλάμε ότι είναι ένα περιστατικό, όπω μα είπε ο κύριο Χρυσόγονο, που συνέβη και πέρσι. Ναι. Έγινε εγινε κάτι και ανάλογο. Έγινε κάτι ανάλογο και, και το προ... προ... προβάλλουμε. Ε. 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 Ακριβώ τα... ε. ε. μέσα στα πλαίσια αυτή τη συνεργασία που επικρατούμε, ε. θέλουμε ε. μέσα στα πλαίσια αυτή τη συνεργασία, γιατί να μην γνωρίζουμε. Και πίσω από το πάνελ εδώ. Ποια είναι αυτή η κοινότητα, εδώ και ένα χρόνο. Δεν μπορούσαμε, αγαπητή κυρία μου, να μα πείτε ότι στην τάδε κοινότητα, διότι μα το έχω μπορεί πει. Κατανα... Μιλήσαμε με τον κοινοτάρχη και ο άνθρωπο ε, έκανε τα δέοντα πέρσι. Μάλιστα. Μιλήσαμε με τον Όταν κοινοτάρχη. Όταν έκανε τα δέοντα, τι εννοείται. Αναγνώρισε το γεγονό ότι αυτό το πράγμα είναι παράνομο και απεσήρθη. Αλλά συνεχίζεται το πρόβλημα. Αλλά με το να μιλούμε με τον και να μιλώ με τον κοινοτάρχη και να μου λέει ναι Κυριάκο είναι πρόβλημα μάλιστα. Ε, για να μην ξεκάθαρω κύριε κύριος Σοκράτος, δεν δαιμονοποιούμε τι κοινότητε. Ε, με, Σε τον καμία κύριο, με τον με... κύριο Δαμιανό Μα... συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Κύριε Κυριάκο, με τι κοινότητε πολλέ φορέ έχουμε και εμεί τα φιβίπλα του και νομίζω δεν τα αφιβάλλετε αυτόν κύριε κύριο για πολλά αφορούν των κοινοτήτων, είτε αφορούν του γεωργού σα, είτε αφορούν το θέμα τη αστυφιλία και στηρίζουμε και ε. αγαπάμε τι κοινότητε και θέλουμε να μετακομίσει και νέο κόσμο στι κοινότητε. Ε και να αναζωογονηθούν οι κοινότητε. Σα αλλά... ευχαριστώ ιδιαίτερα προσωπικά, <Λε> κύριε Σοκράτου. <Λε> και άκουσα και προηγουμένω ότι μιλήσατε Δίνουμε με τον Λεωτάρχη. Του... απλά δεν σημαίνει. Όπω και για τι πόλει. Κάνουμε ε, και εκεί ε, τα συμπεριφορέ οι οποίε μα ξενίζουν. Ε, και εδώ, κάτι το οποίο μα ξενίζει, όσα καλά, αν προβάλλει δέκα καλά και προβάλλει έναν κακό, αμέσω γίνεσαι κακό. Αλλά όχι, πρέπει να προβάλλουμε ε, και τα καλά ε, και τα ε, κακά. Ε, 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 αυτό που ήθελα να ολοκληρώσω και δεν το Μισό λεπτό, κύριε Θα ήταν. Να δούμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να στείλουμε ακόμα μία συστατική επιστολή προς όλα τα κοινωτικά συμβούλια, να τους ε, πισυνάψουμε και τη σχετική πρόνοια του νόμου. Από εκεί και πέρα λέω ότι χρειάζονται διευκρινήσεις του νόμου. Μάλιστα. Να ξεκαθαρίσει... Τι ακριβώ, διότι μιλάμε για ποινικά δικήματα αυτά, όταν παραβαίνει yeah. αυτόν τον νόμο που προβλέπουν φυλάκιση και πρόστιμο για τα δύο μαζί. Το να σφάζει, πώ σφάζονται αυτά τα ζώα που δίνονται ω δώρα. Λοιπόν, θέλω να πάμε. Ναι. Απλά θέλω να πάμε και στο θέμα. Για να προλάβουμε και στο θέμα δέσποτα γενικά. Ναι, εντάξει, δεν συνδέεται αυτό που ήταν. Ωραία, πέστε το εσεί τότε. Απλά ήθελα να πω ότι, εάν αρχίσουμε να ανακοινώνουμε κοινότητε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τα έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δονταμιανού όσον αφορά το θέμα των χώρων κράτηση. Κάποιοι του λένε καταφύγια και δεν είναι καταφύγια, είναι προσωρινή χώρη κράτηση. Ναι. Ε, το ξέρετε ότι έχουμε καταγγελίες ότι πυροβολούν σκύλου με σχετικό τμήμα, ότι βάλουν φόλε και διάφορα δηλητήρια για να σταματήσει είναι το, το, το κακό. Την, την ίδια στιγμή, κοινοτάρχε βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν έχουν ε, την, οικονομική, εξένει. την οικονομική ευχέρεια, το ξέρετε ότι οι κοινοτάρχε μπορούν να μα πάρουν τηλέφωνο να μην μα πούν ότι είναι κοινοτάρχε και να μου πει: Ξέρει, έχω πέντε σκύλου, αλλά στο τέλο να ανακαλύπτω ότι κοινοτάρχε. Αλλά αυτέ τι αδυναμίε τι βλέπω και τι αναγνωρίζω. Όμω το πρόβλημα θα το συνεχίσουμε, όπω λέει και ο κύριο Δαμιανού, mm. να τα λέμε πίσω από τα πάνελ. Ε, δεν γίνεται. Mm. Και εμεί θα πιέσουμε και τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, διότι έγιναν και αποκοπέ τεράστιε. Για ναι. τι κοινότητε και για του Δήμου. Και όταν ο άλλο δεν έχει ε, ε, χίλια ευρώ, όπω είπα εγώ, για χίλια ευρώ να βάλω μια στη και να βρούμε ένα μεγάλο ποσό να συμπληρωθεί, ναι. ούτε για χίλια ευρώ υπάρχουν. Mm -hmm. Άρα το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο και έχουν γεμίσει τα καταφύγια όλα και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω. Και έχουμε και τον καιρό ότι εγκαταλείπουν τα σκυλάκια και μάλιστα μικρά. Ναι μέσα σε κουτιά. Μέσα σε... είναι μόδα. Μέσα, είναι μέσα μό... σε... Και σε σκουπίδια. Μέσα σε σκουπίδια, μέσα σε πλαστικές σακούλες. Ναι. Ε, τι θα γίνει, δηλαδή, ε. 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 να μην πάω παρακάτω. Ε. 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 Αυτό... Ναι. Δηλαδή, το θέμα είναι αυτό. Αν ότι δηλαδή, το θέμα, τίθεται το θέμα στη Ρώση Ναι. Εντάξει. Μπορεί όμω να γίνει μέσω νομοθεσία. Και στι κοινότητε, κύριε Δαμιανού, έχετε και ένα άλλο πρόβλημα στις ορεινέ περιοχές κυρίως, όπου είναι κυνηγετικές, υπάρχουν κυνηγετικές ζώνες και εντοπίζονται συνεχώ κυνηγετικά σκυλιά στις κοινότητε. Εκεί είναι να... τα κυνηγετικά σκυλιά ναι. που αφήνουν. Ναι. Δηλαδή όταν διαπιστώνει ο κυνηγός, αφού εκεί γίνεται το κυνήγι, εκεί θα διαπιστώσει ο κυνηγό ότι δεν του κάνει ένα σκυλί και εκεί θα το αφήσει και θα γίνει αδέσποτο. Σιγά σιγά θα μαζευτούν όλα τα αδέσποτα, θα γίνουν αγέλη και ναι. θα δημιουργήσουν όλα τα γνωστά πλούτη. Συνεργάζεστε προβλήματα. με ιδιωτικά καταφύγια, τα οποία άλλα ο αυτό φυτοζούν και αυτά. Κινδυνεύει να βάλει και λίγο ένα μεγάλο καταφύγιο, κύριε Κυριακού. Δυστυχώ, 400 από εσά σκυλιά. Περίπου 400 βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση την οποία δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και φαίνεται ότι α, η πολιτεία δεν πρέπει να θεωρεί ότι ο εθελοντισμός σημαίνει και ανάληψη ευθυνών ναι. της πολιτείας. Mm -hmm. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή από τη μια να λέμε ε, ψηφίζει η Βουλή να συνοδεύονται οι κυνηγοί αντί με δύο σκύλους τέσσερις ναι. σε κάθε χωριό και κάθε κοινότητα να έχει έξω από το χωριό. Κάποιο κυνηγό 20-30 σκύλου μέσα σε ένα κλουβί. Mm -hmm. ε, δεν έχουν πολυδομική άδεια. Σε τουρκοκυπριακέ δεν μπορεί να επέμβει η τοπική αυτοδιοίκηση. Mm -hmm. Είναι έναν αλαλού. Φωνάζουν οι κοινότητε, φωνάζουν οι φιλόζωοι και εμεί δεν ξέρουμε. ο κύριο Ζαμιανού, πρέπει η νομοθεσία να είναι πιο ξεκάθαρη και Μπα πρέπει ούτε... να υπάρξει εξυγχρονισμό. Δεν είναι ξεκάθαρη. Σε, σε ποιο σημείο δεν είναι. Μιλάμε τώρα ότι για παράδειγμα, αν υπάρχει στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα για να λύσουμε λίγο το πρόβλημα ο κανονισμό για τα πέτσο. Ναι. Από το 2012. Υπάρχει ο κανονισμό για τον εξυγχρονισμό του περιζωολογικών κήπων. Υπάρχει η, το, η, η, πρόθεση του Υπουργού για το νέο νομοσχέδιο που θα μεταλλαχθεί και θα μετονομαστεί το, το, το χτινιατρίο σε περί και υγεία. Ναι. Μακάρι να αλλάξει και το όνομα, Μακάρι να αλλάξει Μα τι και να λέμε, νοτροδία. όλα αυτά που γίνεται αυτά είναι να, είναι να, να, ξυχρο... να, γίνει. να, να γίνει ξεχρονισμό. Ε, ναι, αλλά ε, δεν ναι. μπορεί. Το ε, θέμα είναι να εφαρμόζεται και ή φυσταμένη και όταν αλλά, θα ξεχρονιστεί. Την ίδια στιγμή που είναι... δίνονται οι άδειε και η, Βουλή είναι τη σοφία του. Ε, 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 έκαμε αυτόν τον νόμο πλέον με, να συνοδεύονται με τέσσερι κιλού. Όταν κύριε τη υπηρεσία στήρα. Ελέγχει για το όπλο την άδεια. Ελέγχει εάν έχει άδεια κυνηγιού. Έλεξε για το σκύλο, έλεξε του σκύλου, αν έχουν άδειε, αν είναι οι ίδιοι σκύλοι που εγγράφονται πάνω στι άδειε ή να μου λέει εμένα ότι ξέρει, εγώ δεν είμαι ειδικό να ξέρω εάν ο σκύλο είναι 6 μηνών ή 3 μηνών. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Ή ο κάθε κυνηγό, ε, οι περισσότεροι που πιθανόν να είναι και νομοταγεί, αλλά έχει και ευθύνη υπηρεσία θύρα. Ναι. Μάλιστα. Και στο Πα, θέμα, θέμα των καταφυγείων, να... κύριε Σοκράτου, έχουμε εγκύψει στο θέμα και έχουμε συνεργαστεί και θέλω να συγχαρώ και τον επίτροπο εθελοντισμού, Ελοντισμού. ο οποίο. Έχει πιάσει ζεστά το θέμα ναι. και έχουμε διαπιστώσει και ότι θα πρέπει λόγω των μικρού ε, κοινοτήτων, των ορεινών κοινοτήτων που έχουν πρόβλημα και οικονομικό αυτή η υπηρεσία να περάσει στα συμπλέγματα υπηρεσιών όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Ναι. Οπότε θα υπάρχει δυνατότητα πλέον μέσα από συνεργασίε των όμορων αυτών συμπλεγμάτων, διότι προβλέπουμε και συνεργασίε σε κάποιε υπηρεσίε <Συσίλυνα> από όμορα συμπλέγματα, που μπορεί να φτάσει και στο επίπεδο ολόκληρη τη επαρχία. <Συσίλυνα> ε, να Μου το Λοιπόν, επειδή σας το έχω υποσχεθεί και από την τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε πριν από λίγες ημέρες σε άλλη εκπομπή ότι με τον νέο χρόνο θα κάνουμε μια εκπομπή με τη δική σας την παρουσία εδώ και των Δήμων και εκπροσώπων των Δήμων και του Υπουργείου Εσωτερικών. Ωραία. Πολύ ωραία. Γιατί ε, υπάρχουν πολλά να υποθούν και εκεί και εγώ δεν θέλω να σα στερήσω το δοκίμα να ακουστείτε κι εσεί με τον ίδιο τρόπο που ακούστηκαν κι εσεί. Λοιπόν, οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα. Ε, θέλω να σα ευχαριστήσω και του δύο που ήσασταν εδώ παρόντε. Ε, ευελπιστούμε στι καλύτερε μέρε γενικότερα. Μακάρι να είστε. Μακριά, λοτσαρίε από ζώα, σοδανά είναι νεκρά. Έχει σημασία και πλέον. Λοιπόν. Ευχαριστούμε χρονιά. καλή χρονιά. χρονιά. Πάμε κυρίε και κύριοι να αλλάξουμε θέμα. Ο Μεχμέτ Τσαβούσογλου, ό,τι είναι να γίνει, να γίνει, λέει για το Κυπριακό. Ο κ. Τσαβούσογλου, υπουργό εξωτερικών τη Τουρκία. Χριστίνα Μάπλου θα μα δώσει την ενημέρωση. Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε ενέργεια να χάσουμε. Διεμήνησε oh, ο Τουρκό υπουργό των α, εξωτερικών. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Α,